Την ευκαιρία να ενημερωθούν για το κτηματολόγιο, της βραχυχρόνιε μισθώσει και τα δημοτικά τέλη είχαν όσοι παρακολούθησαν την ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου. Να ενημερώσουμε τα μέλη μας και όλου του ιδιοκτητές ακινήτων για τα δεκτενόμενα στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στα θέματα των αυθαιρέτων, στα θέματα των μισθώσεων, στα θέματα των βραχυχρονίων μισθώσεων, στα δημοτικά τέλη και γενικά σε όλα τα προβλήματα που ασχολούν του ιδιοκτήτε αγινήτων και που έχουν μεταβάλει την ιδιωτική εκείνη την περιουσία από δικαίωμα σε πραγματικό βάρο. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από του συμπολίτε μα, αφορά πάρα πολλού πολίτε, όπω καταλαβαίνετε, που είναι ιδιοκτήτε αγινήτων. Όπω έγινε σαφέ, είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί παράταση τη σχετική προθεσμία στο κτηματολόγιο για το Ηράκλειο, καθώ ο κόσμο φάνηκε ανέτοιμο να ανταποκριθεί. Πρέπει να δοθούν πάρα πολλέ παρατάσει, γιατί είναι μεγάλε δυσκολίε, μεγάλη απροθυμία. Όλοι πρέπει να δηλώσουν τελικά την περιουσία του, Όλοι πρέπει να βρουν τρόπο να το κάνουν. Καλό θα είναι ο κόσμο να προσφέρει στου αρμόδιου επαγγελματίε, δικηγόρου, τοπογράφου, μηχανικού και συμβολογράφου κατά περίπτωση. Δεν έχω και εγώ καμιά ιδιαίτερη πληροφόρηση, αλλά νομίζω ότι θα δοθεί ενώπιστο ότι έχει δηλωθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό των δικαιωμάτων που τελικώ πρέπει να δηλωθούν. Ωστόσο, καλό είναι να μην αφήνουμε τα πράγματα να πηγαίνουν την τελευταία στιγμή. Να σημειώσουμε ότι η νέα παράταση αυτή τη φορά έω τι 27 Μαου δίνεται για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησία στο κτηματολόγιο για του κατοίκου εσωτερικού και πιο συγκεκριμένα στου καλλικρατικού δήμου Γόρτινα, Φεστού, Μινώα Παιδιάδα, Αρχανών Αστερουσίων και Βιάνου τη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Οι πολίτε καλούνται να υποβάλουν δήλωση τη ακίνητη περιουσία του στο γραφείο κτηματογράφηση τη περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό του ή και ηλεκτρονικά μέσω τη ιστοσελίδα κτηματολόγιο.gr.